Ένα καταρχάς χειροκρότημα για το μαέστρο. Γιατί έχει ίωση και ήρθε μόνο και μόνο για μας και για τον Νίκο τον Καρατζά, με τον οποίο έχουν προσωπική φιλία και σύνδεση πολλών ετών και πολύ αγάπη που τους έχει φέρει κοντά. Θα κάνω μία πολύ σύντομη εισαγωγή για να μην τον κουράσουμε, γιατί είναι πολύ ειδικές οι συνθήκες σήμερα και μας κάνει ένα χατήρι έτσι με ψυχικό απόθεμα. Διαφορετικά δεν θα έχει έρθει καθόλου. Πολύ σύντομα θέλω να πω ότι είναι τεράστια τιμή και νιώθω και πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά το ήθος του και ο τρόπος που έχει σταθεί στη ζωή είναι μοναδικός και είναι πέραν της μουσικής. Και αυτό νομίζω ότι το αναγνωρίζουμε ακόμα και γενιές που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε τα τραγούδια του, τα οποία προϋπήρχαν. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι είναι μια ειδική βραδιά, γιατί κοντά μας, εκτός από το μαέστρο, έχουμε ένα... Και αυτός είναι και ο λόγος που ήρθε, γιατί ήθελε ουσιαστικά να μιλήσει περισσότερο για αυτό το ζήτημα. Ο μαέστρος είναι ψυχή μιας τεράστιας προσπάθειας που έχει γίνει στη Σύρο, η οποία είναι και το νησί της καταγωγής μου. Άρα αισθάνομαι διπλή υπερηφάνεια. Και από ό,τι μου είπε και δεν το ήξερα, έχει και αυτός Συριανή ρίζα. Στη Σύρο, λοιπόν, 16, ξεκίνησε μια προσπάθεια η οποία καρποφόρησε το 2017 για να μπορέσει να συνεχίσει η παραδοσιακή και λαϊκή μουσική με αξιώσεις μέσα στον χρόνο, με κάποιες προδιαγραφές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έχουμε λοιπόν την τεράστια χαρά και τιμή στον Ιαννό να φιλοξενούμε την ομάδα Εν Χορδές και Οργάνης, η οποία ήρθε από τη Σύρο μόνο και μόνο για να είναι εδώ κοντά μας απόψε. Θέλω να σας πω ότι ο μικρότερος μουσικός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Νίκος Πρέκας, ετών 11,5. Ο μεγαλύτερος είναι περίπου 20 ετών και έχουμε μαζί μας και καταπληκτικούς τραγουδιστές, τον Μανώλη Μητσιά, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Το Θεοδόση Νικολετόπουλο. Και δύο πολύ αγαπημένες σταυρούλες. Την Σταυρούλα Μανολοπούλου και τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη. Επίσης, έχουμε κοντά και τους δασκάλους των παιδιών, οι οποίοι κάνουν καταπληκτική δουλειά, αλλά προτού κλείσω αυτή την πολύ σύντομη εισαγωγή, πρέπει να σας πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα χειροκροτήματα το οφείλουμε στο Ίδρυμα Νιάρχος και σε πλήθος υποστηρικτών που πίστεψαν από την αρχή στην προσπάθεια αυτή και ενστερνίστηκαν το όραμα του μαέστρου. Θα κάνω λοιπόν μια σύντομη συζήτηση με τον μαέστρο, πολύ σύντομη. Θα έρθουν 2-3 άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά την υπόθεση αυτή του εγχειρήματος στη Σύρο και μετά θα σας συστήσω και με τους μουσικούς μας. Μαέστρο, δύο λόγια. Αγαπητή κυρία, που καταρχήν με συγχωρείτε για το τραγικό της φωνής μου, αλλά προέρχεται από μία ίωση την οποία έχω και δεν μπορώ να μιλήσω καλύτερα. Τέλος πάντων, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι εδώ απόψε. Ευχαριστώ τον Ιαννό για αυτή την καταπληκτική πρωτοβουλία που έχει κάθε λίγο και λιγάκι να κάνει αυτό το εξαίρετο πρόγραμμα. Την κυρία Πουρνάρα, η οποία οργάνωσε την απόψινή βραδιά. Και να σας πω μόνο δύο λόγια, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω και πάρα πολύ. Σε μία κάποια εκδήλωση, η οποία έχει γίνει πάλι προς τιμή μου στη Σύρα, σε μία κάποια στιγμή, μεταξύ όλων αυτών οι οποίοι παρήλασαν από τη σκηνή, ήρθανε και 8 πιτσιρικάδες με μπουζούκια. Ναι. Και άρχισαν να παίζουνε. Και με το άκουσμα, αλλά και με αυτό που είδα, πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν περίμενα αυτοί οι πιτσιρικάδες να βγάζουν αυτό τον εξαίρετο ήχο, να έχουν την ψυχή του ρεμπέτικου τραγουδιού. Αυθόρμητα, εκείνο το βράδυ, αυθόρμητα, γυρίζοντας προς τον Δήμαρχο και προς τους
διαφόρους εκεί παράγοντες του νησιού, είπα ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να τα αφήσετε έτσι. Πρέπει να δημιουργηθεί μια σχολή. Και μου ήρθε στο νου η μεγάλη του γένους σχολή και είπα η μεγάλη του Μάρκου σχολή. Βέβαια, βέβαια. Ο Μάρκος ανήκει στο γένος. Όχι στο έθνος, στο γένος. Λοιπόν, έκτοτε βέβαια, για να δημιουργηθεί αυτή όλη η ιστορία, περάσαμε πάρα πολλά δύσκολα, δύσκολους μήνες, χτυπώντας πόρτες, κάνοντας διάφορα τηλέφωνα, τέλος πάντων, είχε αναλάβει μία μεγάλη, είχε αναλάβει απάνω του όλο αυτό το έργο ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Νιώτης, ο οποίος και το έφερε εις πέρας, βέβαια, καταπληκτικά το έφερε εις πέρας. Ναι. Και η τελευταία πόρτα που χτυπήσαμε, πάρα πολύ μεγάλη πόρτα, ασήκωτα βαριά πόρτα, το Ίδρυμα Νιάρχου, ναι, που άνοιξε την πόρτα επιτέλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζω να μας, να συνεχίσετε να μας βοηθάτε, τέλος πάντων. Όμως, επειδή διαβάζω ότι η απόψινή βραδιά είναι προς τιμή μου, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος καταρχήν μπόρεσε και πέρασε όλη αυτή την παράδοση σε αυτά τα πιτσιρίκια. Γιατί αυτός είναι η πνοή όλης αυτής της ιστορίας. Και νομίζω ότι η απόψινή νύχτα ανήκει σε αυτόν και όχι σε εμένα, γιατί αυτός είναι ο δάσκαλος των παιδιών και δεν είναι άλλος από τον Αρίστοτο Βαμβακούση. Θα ζητήσω από τον κύριο Βαμβακούση να κάτσει μισό λεπτό δίπλα στο μαέστρο μας και να μας πει δύο λόγια, γιατί του αξίζουν. Βέβαια και στους υπόλοιπους δασκάλους, αλλά η ψυχή όλη η ιστορίας έχει αρχίσει από αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάνε οι Συριανοί, οι οποίοι δεν νομίζω ότι έχουν βοηθήσει τόσο πολύ, διότι κατά βάθος, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, έχουν πρόβλημα με το Βαμβακάρι οι Συριανοί. Και το ξέρουμε πάρα πολύ αυτό. Και δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά τους. Δεν το κατάλαβα το πρόβλημά τους ποιο είναι ποτέ. Τώρα το πρόβλημά τους το ξέρω δηλαδή. Αλλά κύριε Λάλα, η Ελλάδα δεν θέλω να το πω τώρα γιατί είναι λιγάκι, ναι, άσχημο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Άριστο. Ναι, ναι. Για όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει στη Σύρο. Θα σας εγκαταλείψω ενώ θα πάω στο τραπέζι. Δεν άγγει να σας πω περισσότερα πράγματα και να σας κουράσω. Ευχαριστώ καταρχήν όλους τους τραγουδιστές. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Αφιλοκερδώς έχουμε. Και οι υπόλοιποι τραγουδιστές που είναι εδώ. Ναι. Και μην πούμε πάρα πολλά λόγια, γιατί καλό είναι, έχουμε έρθει να ακούσουμε τις πουτσιρικάδες. Να κάνω μία ερώτηση μόνο πριν σηκωθείτε. Τι είναι δάσκαλος για σας? Ο υποφαινόμενος, από εδώ. Μιας και έχουμε εδώ έναν άνθρωπο που ξέρει από την αρχή πώς οργανώθηκαν τα πράγματα, θέλω μια μικρή εισαγωγή για το τι είναι η σχολή, πώς λειτουργεί, πόσους μαθητές έχει, πού στεγάζεται και μετά θα φωνάξω και τον κύριο Νιώτη και τον κύριο Ζάβρα να μας πούν και αυτοί δύο λόγια. Αλλά έτσι, πολύ γρήγορα, για να μην χωρίζουμε και τον κόσμο από τη λαχτάρα της μουσικής. Εγώ θα το πω τώρα. Βασικά, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για ένα μουσικό να τον ευχαριστήσει ο Σταύρος ο Ξανθάκος, έτσι, εντάξει. Και βέβαια, το αποδίδω εγώ αυτό το πράγμα μέσα από την καρδιά μου, το μαέστρο. Υπήρξα μαθητής του για δύο σεζόν. Αυτό το έπαθα στα 40 μου αυτό.
άλλαξε όλη η θεωρία για τη... όλη η αντιμετώπιση για το θέμα της μουσικής από... μες στο μυαλό μου, ας πούμε, από το μαέστρο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να κάνω εγώ μία ερώτηση. Το εύρος και την πολυπλοκότητα της λαϊκής και της παραδοσιακής μουσικής στα σημερινά παιδιά, που είναι με ένα κινητό στο χέρι, ακόμα και αν είναι καταπληκτική μουσική και ήδη, καλοί μαθητές, πώς περνάει αυτό το πράγμα? Γιατί έχω διαβάσει μια παλιά συνέντευξη του μαέστρου που έλεγε αυτή τη μοναδική σύνδεση που είχαν παλαιότεροι τραγουδιστές, που ήταν σχεδόν ενστικτώδης και η μουσική με τα τραγούδια. Σήμερα πώς γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, η σχολή αυτή δεν δημιουργήθηκε μόνο για να μάθει μουσική στα παιδιά. Δημιουργήθηκε να τους φτιάξει ένα ήθος διαφορετικό και να ξεφύγουν από την καθημερινότητα αυτή που ζουν όλοι. Που είναι μια παγίδα που την ξέρουμε όλοι. Βλέπουμε τα κινητά που πατιάσουμε, βλέπουμε τι γίνεται. Προσπαθούμε δηλαδή να τους δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Αυτό δεν πρόκειται να το αποφύγουν, γιατί είναι μέσα στη ζωή τους πια. Γεννηθήκαν με αυτό το πράγμα στο χέρι. Αλλά μπορούν να τα αφήσουν λίγο και να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Να φωνάξουμε παρακαλώ και τον κύριο Νιώτη να μας πει δύο λόγια. Λοιπόν, ο κύριος Νιώτης, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ. Νομίζω έχω ένα καλό. Κρατάω σημειώσεις. Ναι. Και αυτό που θα σας διαβάσω είναι σημειώσεις από συζήτηση με τον μαέστρο. Μια από τις πρώτες κουβέντες που είπε στα παιδιά ο μαέστρος, όταν τα πρωτογνώρισε, ήταν «Σας θέλω να γίνετε άνθρωποι με αξίες, οι επιτυχίες έρχονται μετά ανάλογα με τις προσπάθειες που κάνετε». Οι άνθρωποι που πάνε μπροστά σε αυτόν τον κόσμο είναι αυτοί που σηκώνονται, αναζητούν τις συνθήκες που θέλουν και αν δεν τις βρουν, τις διαμορφώνουν μόνοι τους. Και επίσης, εκείνο το οποίο είπε, η δημιουργία ενός σχολείου σημαίνει ελπίδα. Η γνώση ανοίγει ορίζοντες, ανοίγει φτερά. Όμως μια γνώση που δεν οφείλει να είναι στήρα, αλλά να διαμορφώνεται ελεύθερα πνεύματα. Σαν το πνεύμα του Μάρκου, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η μεγάλη του Μάρκου σχολή, το Μάρκο της Σύρας, το Μάρκο που χάραξε δρόμους στη λαϊκή μουσική, αυτό το ανυπότακτο και ελεύθερο πνεύμα που έδωσε το όνομά του σε μια νέα κυψέλη γνώσης το εν χορδές και οργάνης. Καλλιέργεια νου και ψυχής για τα ελεύθερα πνεύματα του αύριο. Πάρα πολύ ωραία. Και κύριος Ζάβρας, ο Ταμείας θα μας πει και αυτός πόσο δύσκολο είναι να σταθεί ένα τέτοιο εγχείρημα και οικονομικά, αλλά και μέσα στο πλαίσιο μιας μικρής κοινωνίας. Ας μην ξεχάσουμε ότι η Σύρος δεν είναι Αθήνα. Είναι διαφορετικό μέρος. Πράγματι. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους. Όταν ο Ταμείας παίρνει το μικρόφωνο, θα πρέπει όλοι να ακούμε με προσοχή, γιατί εκτός από την καταπληκτική ομολογουμένως βοήθεια και στήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έχει το Σωματείο, χρειαζόμαστε βοήθεια από πολλούς ανθρώπους, από όλους εσάς. Η στήριξη στο Σωματείο είναι ζωτική. Και είναι ζωτική διότι είναι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων που τελικά κάνει πρακτικά καθημερινά τη δουλειά αυτή και χρειάζονται στήριξη. Ο Αρίστης ο Βαμβακούσης που είδατε πριν από λίγο και άλλα παιδιά, άλλη μουσική, άλλοι δάσκαλοι και η Σίλια η Κρίνου και η Σταυρούλα η Κοπανιτσάνου και άλλα ονόματα, άνθρωποι που έχουν αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτό καθημερινά. Χρειάζονται τη βοήθειά σας. Γι' αυτό μην αμελήσετε στην έξοδο να γραφτείτε μέλη στο Σωματείο. Η είσοδος ήταν δωρεάν. Η έξοδος. Φίλοι και υποστηρικτές. Φίλοι και υποστηρικτές. Σας χρειαζόμαστε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα τελευταίο πράγμα πρωτού ξεκινήσουμε. Πάντα δείχνουμε τις εξόδους κινδύνου. Υπάρχει μία εκεί που κάθεται ο κύριος Ανδρεάτος και υπάρχει και άλλη μία από την οποία μπήκατε ή βγήκατε. Να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που συμβεί τίποτα, εγώ θα παραμείνω ψύχρεμη και θα σας παρακαλέσω να κενώσουμε το χώρο με μία συγκεκριμένη λογική. Πάντα το λέμε αυτό όταν έχουμε πάρα πολύ κόσμο στον Ιαννό και γι' αυτό θέλουμε και τους διαδρόμους ανοιχτούς, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Καλό είναι αυτά τα πράγματα να τα φροντίζουμε. Θα ήθελα παρακαλώ να έρθει η ορχήστρα μας.
Για να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Ψεγιαννάκη που είναι στον ήχο και την κυρία Κοπαντσάνου που έκανε τρομερή προσπάθεια συντονισμού και τον Παναγιώτη τον Καφούση από εκ μέρους του Ιαννού που κάνανε αυτή την εκδήλωση πραγματικότητα. Λοιπόν, περιμένουμε τα παιδιά μας.
μπουζούκι μου, διπλό χορδό μπουζούκι μου καημένο. Μονάχα εσύ παρηγορείς κάθε φαρμακομένο. Μονάχα εσύ παρηγορείς κάθε φαρμακομένο. Μπουζούκι μου, διπλό χορδό μπουζούκι μου καημένο. Στην καρδιά το ξέρεις και λυπάσαι. Πριν να με γάψεις άπιστη ποιος ήμουν το θυμάσαι. Πριν να με γάψεις άπιστη ποιος ήμουν το θυμάσαι. Το τέρτι που έχω στην καρδιά το ξέρεις και λυπάσαι. Στρέφονται με λένε αλανιάρι. Τι θέλω τέτοια μια ζωή ο χάρος σας με πάρει. Τι θέλω τέτοια μια ζωή ο χάρος σας με πάρει. Τώρα με αποστρέφονται με λένε αλανιάρι. Φουκαράς δε φταίω σας το λέω. Για δυο ματάκια ψεύτικα μέρα και νύχτα κλαίω. Για δυο ματάκια ψεύτικα μέρα και νύχτα κλαίω. Κι αν η μαλάνης φουκαράς δε φταίω σας το λέω. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή να συνεργάζομαι με την εξαιρετική ορχήστρα και μπράβο σε όλους όσοι μίλησαν και σε όσους βοηθάνε αυτό το σπουδαίο έργο και αισθανόμαστε καλύτερα κι εμείς έτσι να βλέπουμε νέα παιδιά να παίρνουν πολύ σοβαρά αυτή την ιστορία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Bye.
κρύβα να την κρατήσει. Κύλια μου να σου φτάζουνε να σε καλώ, να μην τιμά, να μην τη μαρτυρήσει. Κύλια μου να σου φτάζουνε να σε καλώ, να μην τιμά, να μην τη μαρτυρήσει.
βασιλιάρικα σου μάτια με έχουνε τρελάνει. Δε λογάρια σαν παλάτια σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με φαίνεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με φαίνεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Στα αλήθεια και για σένα κλαίγω. Έχω φλόγα μες στα στήθια, άκου που στο λέγω. Σ' αγναντεύω, σε λατρεύω. Μη κακιώνεις γιατί θα τρελαθώ. Σ' αγναντεύω, σε λατρεύω. Μη κακιώνεις γιατί θα τρελαθώ. Συντροφιά μου δίνεις μόναχα τον πόνο. Τη μάτια σου, η ασπλαχνή καρδιά σου μου έχει πάρει το δόλιο μου μυαλό. Τη μάτια σου, η ασπλαχνή καρδιά σου μου έχει πάρει. Αξίγεσαι μαγικά και φίνα.
Πάψε πια μη με παιδεύεις λαλανιά, κι από μένα έχεις ό,τι γυρεύεις. Έλα πάψε πια μη με παιδεύεις λαλανιά, κι από μένα έχεις. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ νιώθω λίγο Συριανός βέβαια, καθότι πηγαίνω και νιώθω σε ανταλιά και χρόνια στη Σύρο. Είναι μεγάλη μου τιμή σήμερα που τραγουδώ εδώ με τα παιδιά και πάνω απ' όλα τιμή για τη Σύρο που ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι υπεύθυνος αυτής της καταπληκτικής ορχήστρας. Δεν υπάρχουν πολλοί Ξαρχάκοι στην Ελλάδα για να κάνουν τέτοια πράγματα. Βέβαια, ο φίλος μου ο Νιώτης, χρόνια εκεί χορηγός, εμμοδότης θα έλεγα της ορχήστρας και όλοι οι άλλοι να είναι καλά, να είναι γεροί που προσπαθούν για αυτή την ορχήστρα. Και εγώ είμαι στη διάθεσή τους ό,τι θελήσουν. Μαέστρο, ό,τι πεις.
άμα το κλαδάς λουλαμπούδρε σαν τα λουλούδα του καμπού, σαν τα λουλούδα του καμπούρε, τα ματοκλάδα σου λαμπού. Τα ματάκια σου αδερφούλα βρε μου ραγίζουν την καρδούλα, ραγίζουν την καρδούλα, βρε τα ματάκια σ' αδερφούλα. Τα ματοκλάδα σου γέρνεις βρε, ενώ και λογισμό μου παίρνεις, μου και λογισμό μου παίρνεις βρε, τα ματοκλάδα σου γερνείς. Τα ματάκια σου να βαγούνε βρε, σαν και εμένα ναι δε θα βρούνε, σαν και εμένα ναι δε θα βρούνε, βρε τα ματάκια σου να βγούνε. Με έχω γνωρίσει,
μέσα απ' τα φύλλα της καρδιάς. Εγώ έχω μαρτυρήσει μέσα απ' τα φύλλα της καρδιάς. Εγώ έχω μαρτυρήσει. Στην καρδούλα τους έχουν μεγάλο τέρτι κι αυτοί μες στην καρδούλα τους έχουν μεγάλο τέρτι. Ήθελα να σας πω ότι εδώ είμαι το Νικολάκη το καλοκαίρι. Τα εγγόνια μου ψαρεύουν μαζί και παίζουν μπάλα στη Σύρο. Εγώ είμαι Συριανή, αλλά με συνδέει μία βαθιά φιλία, μία παιδική φιλία και θα ήθελα να κάνω, καταρχάς εννοείται πως είναι πολύ μεγάλη τιμή και όλα έχουν αναφερθεί και συγχαρητήρια σε όλους όσους έχουν συμβάλει ώστε να έχουν αυτό το αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά. Αλλά θέλω να σας πω, για αυτόν τον άνθρωπο, τον Αρίστοτο Βαμβακούση, είμαστε από παιδιά μαζί,
Είμαστε φίλοι από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε μουσική, πριν η μουσική γίνει δουλειά. Και νιώθω μεγάλη περηφάνεια που τον βλέπω εδώ που είναι σήμερα. Και έχει ασχοληθεί, πιστέψτε με, τον έχω δει πάνω στη δουλειά, ενώ στη δουλειά του επάνω σε αυτά τα παιδιά. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το βλέπετε όλοι σας. Είναι Εξαρχάκος. Πάμε. Αυτό λέγεται τζούρας και ανήκει στην οικογένεια των μπουζουκιών. Λέω παρακαλώ πολύ αν θέλετε να ακούσετε 2-3 πραγματάκια που θα σας πει για την οικογένεια των νικτών οργάνων που λέγονται μπουζούκια.
που τόσο έχουν παρεξηγηθεί στο παρελθόν. Ναι. Και στο παρόν μπορεί, εξαρτάται, τις ιδεολογικές του κατεύθυνση. Πώς το λένε, ο καθένας που έχει στο μυαλό του. Να σας πει λοιπόν δύο-τρία πραγματάκια για την οικογένεια αυτή των νυκτών οργάνων που λέγονται Μπουζούκια, ο Αρίστος. Αλλά πες τα δυνατά. Και με το κάθε όρθιο να πεις για τη φυλακή, να πεις για τον Τζουρά, να πεις τον Τζουρά, να πεις για τον Μπαγλάμα, για τη φυλακή. Ναι, το οργανάκι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, είναι σαν μπουζούκι σε μικρότερη κλίμακα. Είναι, ανήκει στην οικογένεια των μπουζουκιών, ας πούμε. Έχουμε δηλαδή τον μπουζούκι, τον τζουρά, που είναι μια μέση κατάσταση, και έχουμε και τον παγλαμά. Το καθένα έχει το δικό του το ρόλο. Δηλαδή, το μπουζούκι είναι κατεξοχήν σολιστικό όργανο. Αυτό μπορεί να σολάρει, μπορεί και να παίξει και ακορντάκια. Έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Έχει κάτι μεσαίες συχνότητες, οι οποίες θυμίζουν. Μια καταδίκη υπάρχει μέσα του στο οργανάκι αυτό. Όπως και στον παγλαμά, που είναι, ο ρόλος του είναι τελείως διαφορετικός. Δηλαδή, ο ρόλος του παγλαμά μπορεί να φαίνεται μικρός, αλλά είναι πάρα πολύ βασικός στην ορχήστρα, γιατί σπάει το τέμπο. Δηλαδή, ένα τέμπο μπορεί να το παίξουμε ένα τραγούδι, μπορεί να το παίξουμε αργά. Αυτό όμως αρχίζει και παίζει άλλα πραγματάκια μέσα, δηλαδή χτυπάει διαφορετικά το ρυθμό και νομίζει το κομμάτι ότι τρέχει. Ο παγλαμά ιδιαίτερα και του ζουραδάκι, λόγω και του μεγέθους του, το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ στις φυλακές. Γιατί ήταν εύκολο να το κρύβουν. Ήταν εύκολο να το φτιάχνουν, γιατί τότε τα ρόκανα τα κάνανε σκαφτά, δεν τα κάνανε όπου τώρα. Θα δείτε ότι υπάρχουν ντούγες από πίσω. Υπάρχουν... Και στα καράβια. Και στα καράβια, ο Λαβρέντης είναι αθηκός. Δεν έχει πάρει μαζί του ένα παγλαμαδάκι. Δεν μαζεύεται. Τα κάνουν με ντούγες, δηλαδή με κομμάτια ξύλου που τα ενώνουν μεταξύ τους. Τότε πέρανε ένα κομμάτι καρυδιά, μπορεί να πέρανε μια μουριά και αρχίσανε και τη σκάβανε με ένα κουταλάκι και το φτιάχνανε οργανάκι. Το φτιάχνανε και παίζανε στη μουσική και βγάζανε και μελωδίες όμορφες. Αυτά. Θα τα ακούσετε. Thank you.
Να διορθώσει ο μαέστρος πάλι να ξέρουμε, γιατί και εμείς το πέσαμε το κομμάτι, αφού μπορεί να ξέρουμε τι εστί αυτό το ορχιστρικό. Μας είχε πει ο ίδιος ότι το έχει γράψει για την καταστροφή της Μύρνης και περιγράφει την ηρεμία που υπάρχει πριν μπει μέσα ο στρατός των Τούρκων και των Τσέτων και αρχίζουν και σφάζουν, το μεγάλο το κακό που έγινε και μετά πάλι, αφού πλέανε τα πτώματα, ας πούμε, στη θάλασσα, την ηρεμία που επικράτησε μετά. Μου μιλούσα,
είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο παζάρι με πήρες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Και στο παζάρι με πήρες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και στις αρένες του κόσμου μάνα μου ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα του βαλάς και στις αρένες του κόσμου μάνα μου ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα του βαλάς. Γραμμένα
Σε πτάσφραγε στο κοιτάπι, άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά. Κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη, άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά. Κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Σε βγάλει μονάχος βρες την άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Ακούτε τραγούδια από το Ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου, ένας δίσκος ορόσημο για την ελληνική μουσική. Αυτό θα πω πρώτη φορά. Μαέστρο, αν κάνω λάθος, συγχώρεσέ με. Σε παρακαλώ. Σαλαμίνα στα νερά, καράβι ταξιδεύει. Ένα κορίτσι στη στεριά, η μάνα του γυρεύει. Δείχνει σταυρός στη θάλασσα, πετροβολάει το χώμα. Και τη θυμάμαι ακόμα. Μάνα που πάλευες μες στα λιμάνια, δίχως χαμόγελο και περηφάνια. Μάνα που λύγησες μες στα μουράγια, μάνα μου, μάνα μου κυνηγημένη, από τη γούνια σου
σαλαμίνα στα νερά κοιμάται το φεγγάρι. Ένα κορίτσι στη στεριά για το όνειρο σαλπάρι. Βλέπει τη Σμύρνη στη φωτιά του κορδελιού τη στάχτη. Και ένα λουλούδι που άρχιζε στου κήπου του στο φράχτη. Μάνα που πάλευες μες στα λιμάνια δίχως χαμόγελο και περηφάνια. Μάνα που λύγησες μες στα μουράγια. Μάνα μου, μάνα μου κυνηγημένη από την κούνια σου στη μενεμένη. Χαμόγελα και περηφάνια. Μάνα που λύγιζες μες στα μουράγια. Μάνα μου, μάνα μου κυνηγημένη από την κούνια σου στη μενεμένη. Μόνο γι' αυτό δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μόνο γι' αυτό το κομμάτι. Δευτερολόγητε που λέει ο Ξυλούρης. Θα τη βρούμε όλοι μαζί. Μα
ας το νόημα για να μπεις, ας σου εξηγήσω μπάμπης. Γιωργάκη δοξαριά, θα σου κόψει τη μηλιά. Του Γιωργάκη δοξαριά, θα σου κόψει τη μηλιά. Η Μαρίκα με τον Τέφι, θα γελάει και θα σου γνεφεί. Η Μαρίκα με τον Τέφι, θα γελάει και θα σου γνεφεί. Γιωργάκη δοξαριά, θα σου κόψει τη μηλιά. Του Γιωργάκη δοξαριά, θα σου κόψει τη μηλιά. Η Μαρίκα με τον Τέφι, θα γελάει και θα σου γνεφεί. Η Μαρίκα με τον Τέφι, θα γελάει και θα σου γνεφεί. Με τραβήξει
ευλογημένος να είσαι. Έχομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πνίγομαι, πνίγομαι, πέταμε σε θάλασσα. Σε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πνίγομαι, πνίγομαι, πέταμε σε θάλασσα φαπιά. Καίγομαι, καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πουλά μου, χόρεψε μπουρνό παλιά
και σου μοιάσα. Ψευταράδες και τους μασκαράδες. Σε διώξε βασιλείς και τους λεπτάδες, και τους μασκαράδες. Και στην Αμίνα εκεί όλοι αξιωματικοί, πολεμάει κι ο Βενιζέλος που αυτό θα φέρει τέλος, και ο κάθε πατριώτης θα μας φέρουν την ισότης. Πολεμάει κι ο Βενιζέλος που αυτός θα φέρει τέλος, και ο κάθε πατριώτης θα μας φέρουν την ισότης. Στέκει στο πλευρό μας, δείχνει το δρόμο στο νέο στρατηγό μας, τον ήρωα της εθνικής αμήνου, πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς. Τον ήρωα της εθνικής αμήνης, που πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς. Σαν μείνεις τα παιδιά, διώξανε το βασιλιά και του δώσαν τα βρακιά του για να πάει στη δουλειά του, και πλήδρομο να τρώει με το σούλο του το σόι. Και του δώσαν τα βρακιά του για να πάει στη δουλειά του, το πλήδρομο να τρώει με το ξένο του το σόι. Πάμε! Έλα να δεις σπάθια και καταγάνια που βγάζω φλόγες και φτάνουν στα ουράνια. Εκεί ψηλά, ψηλά στα σύνορά μας, κι εκεί το λάμι το αίμα του εχθρού. Εκεί ψηλά, ψηλά στα σύνορά μας, τρέχει ποτάμι το αίμα του εχθρού. Ξαμείνει στα παιδιά, διώξανε το βασιλιά. Τι αμείνει στο καπέλο, έφερε το Βενιζέλο. Τι αμείνει στο σκουφάκι, έφερε το λευτεράκι. Τι αμείνει στα παιδιά, διώξανε το βασιλιά. Τι αμείνει στο καπέλο, έφερε το θα μείνει στο σκουφάκι, έφερε το λευτεράκι. Και βέβαια τον Σταύρο Σαρχάκο για τα υπέροχα τραγούδια.
Νομίζω ότι αξίζει μία παρουσίαση στα παιδιά της ορχήστρας. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, θα προσπαθήσω να βγάλω αυτό το μικρόφωνο. Το έβγαλα. Θα ξεκινήσω από την κυρία της ορχήστρας. Λοιπόν, όρθια. Το όνομα. Αγλή. Ρούσου. Ξανά το όνομα να το ξανακούσουμε. Αγνή Ρούσου. Αγνή Ρούσου. Συριανή. Θέλω δύο λόγια για το μαέστρο μας. Ντρέπεται. Συγγνώμη. Λοιπόν, μισό λεπτό, να πάμε και πιο... Αντώνης Τσίκας, έλα λίγο πιο κοντά, Αντώνη, γιατί δεν μπορώ να σε φτάσω. Αντώνης Τσίκας. Ένα χειροκρότημα για τον Αντώνη. Συγχωρέστε με που έχω την πλάτη μου. Εδώ είμαστε. Στεφάνου Πέτρος. Πέτρο, θα μας πεις δύο λόγια για τον μαέστρο. Ο μαέστρος είναι ένα παράδειγμα για μας. Και μία όθηση να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και στη μουσική και αυτό που κάνουμε. Μπράβο, μπράβο. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Ρούσος Παντελής. Μπράβο, Συριανός Ρούσος. Ρούσοι υπάρχουν σε όλες τις Κυκλάδες, αλλά εμείς στη Σύρο έχουμε πολλούς, στη Σαντορίνη. Δύο λόγια για το μαέστρο. Πιστεύω είναι η έμπνευσή μας και η δύναμή μας. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, η σειρά μας. Λέγομαι Γιώργος Παχής. Ξανά δεν σ' άκουσα ούτε εγώ. Λέγομαι Γιώργος Παχής. Μπράβο Γιώργο. Δύο λόγια για τον μαέστρο. Τι να πω, είναι μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε και μας βοηθάει σε αυτή μας την προσπάθεια. Αυτό. Ποιο τραγούδι του αρέσει πιο πολύ? Το «Μάνα μου Ελλάς», γιατί αντιπροσωπεύει αυτά που περνάμε και τώρα, στις μέρες. Μπράβο. Έχουμε και ένα καπετάνιο στην παρέα. Λοιπόν, καπετάνιο, σήκω πάνω. Ονομάζομαι Λαβρέντης Στρατής. Μπράβο. Το Λαβρέντης είναι το μικρό. Λαβρέντη, θέλω δύο λόγια για το μαέστρο. Ο μαέστρος είναι κάτι το οποίο δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, ότι έχω ένα τέτοιον άνθρωπο κοντά μου. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω να μάθω αν ο δάσκαλος σε πιέζει πολύ. Ο δάσκαλος είναι ο καλύτερος δάσκαλος που υπάρχει. Άμα κάνεις κανένα λάθος, τι λέει? Φωνάζει λίγο. 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 Πάμε στο δάσκαλο τώρα. Αρίστο, πώς φέρνεις τώρα σε λογαριασμό όλα εδώ αυτά τα τρομερά πλάσματα? Με πολύ μανούρα. Εντάξει, έχουμε τις ωραίες μας στιγμές, θα τις χαλάμε στην πορεία, μετά πριν φύγουν πάντως είμαστε αγαπημένοι. Λοιπόν. Μας κάνει ο μαέστρος της πρόβες, περίπου έτσι είναι το πράγμα. Λέει. Λοιπόν, έλα γόρι μου, πώς σε λένε? Σταχτά Θανάση. Μπορείς να μας πεις, θες να μας πεις δύο λόγια για το μαέστρο? Είναι μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε κοντά μας και μας βοηθάει σε όλο αυτό. Τι θα ήθελες να μάθεις από το μαέστρο? Πολλά. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ. Με λένε Παπαμακάριο Ηλία. Δύο λόγια ειδικά εσύ για το μαέστρο. Πιστεύω είναι η δύναμή μας να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και να αναπτυχθούμε. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, η σειρά μας. Ονομάζομαι Μπόνης Μιχάλης. Και τον ευχαριστούμε, τον μαέστρο που είναι από την αρχή κοντά μας και μας βοηθά σε ό,τι κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ήρθαμε στο μικρότερο της παρέας, τον κύριο Πρέκα. Πρέπει να σας πω ότι ο πατέρας του κύριου Πρέκα έχει ένα από τα ωραιότερα μαγαζιά στη Σύρο. Καλά τα λέω? Νίκο μου, έλα, για πες τώρα. Με λένε Πρέκα Νίκο και ο κύριος Ξαρχάκος είναι μία δέσμευση για μας. Και μας βοηθάει σε αυτό που κάνουμε. Μπράβο, αγόρι μου.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κινηθώ όσο με φτάνει και προς τα πίσω. Δεν με φτάνει πάρα πολύ. Μικρή μπαλαντέζα. Άλεξ Πάπους λέγομαι εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να μιλήσουμε και με τον πιανίστα μας, παρακαλώ. Φίλιγος Παχνιστής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους... Ναι. Είναι δάσκαλοι και οι δύο, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Μάλιστα. Μεταξεταστέ πολλά χρόνια, φαντάζομαι. Να ευχαριστήσουμε λίγο και τους τραγουδιστές μας, παρακαλώ. Θα ξεκινήσω από τα κορίτσια μας, τις δύο Σταυρούλες. Θα ήθελα, παρακαλώ, να έρθουν. Σταυρούλα Μανολοπούλου, Σταυρούλα Εσαμπαλίδη. Θα ήθελα να καλέσω και το Θεοδόση να έρθει στη σκηνή. Θεοδόσης Νικολεδόπουλος. Έχει φύγει ο Θεοδόσης. Δουλεύει. Ωραία. Τον κύριο Γεράσιμο Ανδριάτο και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, παρακαλώ. Και θα παρακαλέσω μαζί με τον κύριο Μητσιά να έρθει και ο μαέστρος. Έτσι, έτσι, για ένα τελευταίο, ένα τελευταίο, να. Ένα τελευταίο να είναι όλους με τα παιδιά εδώ, να βγάλετε μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία. Μαέστρο, θέλετε έτσι, δύο λόγια τελευταία, μόνο έτσι, αποχαιρετιστήρια, τίποτα άλλο. Καταρχήν αποχαιρετιστήρια, δεν θέλω να πω λόγια, για ποιο λόγο να πω αποχαιρετιστήριο. Απλά πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ, έτσι. Και θυμήθηκα απόψε πάλι τη βραδιά εκείνη που είχα συγκινηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως απόψε. Όταν μου ξέφυγε λοιπόν προς τα έξω αυτό που είχα εκείνη την ώρα στο μυαλό μου η μεγάλη του Μάρχου Σχολή των Χορδές και Οργάνες. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που με έχουν υπομείνει, όχι πολλές φορές, πολύ λίγο. Ακόμα δεν έχουν υποστεί τίποτα ακόμα. Ο Τσίκας ξέρει τι θα πει δεν έχουν υποστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ άλλη μια φορά τον Ιαννό για αυτή την καταπληκτική βραδιά και για τα παιδιά που μας χαρίσανε αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να αγαπάμε όλη τη Σύρα, γιατί είναι ένα μοναδικό νησί. Δεν το λέω γιατί κατάγαμε από εκεί, αλλά είναι μία μοναδική περίπτωση. Ευχαριστούμε. Και βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.